χθες το απόγευμα εδώ πέρα είχαμε μαζευτεί αρκετά άτομα, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τάφο για να θάψουμε τον μπαμπά μου. Ουσιαστικά δηλαδή εσείς χάσατε τον μπαμπά σας χθες και δεν είχατε που να τον θάψετε. Αυτό ακριβώς, και περιμέναμε να δούμε να ανοίγανε μία από εδώ χωριανή, εάν ήταν έτοιμη μετά από 3 χρόνια που είχε πεθάνει να άνοιγε ο τάφος. Διαφορετικά δεν ξέραμε τι να πω. Ευτυχώς, δεν είναι ευτυχώς τώρα να λέμε αυτά τα πράγματα. Μπορέσανε και τη βγάλουν τον τάφο για να θάψουν εδώ τον μπαμπά μου. Το τελευταίο αντίο στον ηλικιωμένο της πατέρα συνοδεύτηκε με μια απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς για ώρες η κηδεία του βρισκόταν κυριολεκτικά στον αέρα, αναδεικνύοντας δραματικά το ζήτημα έλλειψης καινοτάφιων στο κημητήριο των Γουρνών, που εξελίσσεται δικαίως σε ένα μεγάλο πονοκέφαλο για την τοπική κοινωνία. Ήταν ο τελευταίος τάφος που σήμερα ενταφιάσαμε, τον κεκοιμημένο που διαβάσαμε πριν λίγο, και δεν υπάρχει άλλος τάφος να ενταφιάσουμε κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να πεθαίνει ένας άνθρωπος και να ξεθάβουμε έναν άλλο ζωντανό για να βάλουμε τον επόμενο. Κάτοικοι της περιοχής καλούνται να διαχειριστούν μακάβριες καταστάσεις. Βιώνουν από τη μία τον πόνο της απώλειας των δικών τους ανθρώπων και από την άλλη ένα πραγματικό μαρτύριο στην προσπάθεια να αναζητήσουν και να εξασφαλίσουν μια θέση για την τελευταία τους κατοικία, καθώς το κημητήριο του οικισμού είναι πλέον υπερπλήρες. Έχει μια ραγδαία ανάπτυξη η περιοχή, η οποία δεν καλύπτεται από τα ταφοπέδια που υπάρχουν εδώ. Έχει καταλήξει αυτό να είναι ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα. Το έχουμε δει, το έχουμε αναγνωρίσει. Εκείνο που εξετάζουμε είναι η δέουσα και η καλύτερη λύση. Ο πρώην Δήμος Γουμόβων είχε φροντίσει να διαθέσει μια έκταση περίπου 10-15 στρεμάτων σε μια άλλη τοποθεσία, ώστε να γίνει ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο, μεγαλύτερο νοικοκρατήριο και ένα κημητήριο, ώστε να μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του οικισμού αυτού και όχι μόνο. Και δεν προχώρησε αυτό. Αυτό είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής που σημερινής και της προηγούμενης, για ποιο λόγο δεν προχώρησε. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου αναζητά ένα νέο χώρο προκειμένου να ανεγερθεί κημητήριο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής, με τους νόμους και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες να δυσκολεύουν κάθε σχεδιασμό για άμεση εξεύρεση λύσης. Το ΣΚΟΑΠ Γουβών προβλέπει κημητήριο συνολικά για τη Δημοτική Ενότητα Γουβών, όμως νομικά ζητήματα αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν την άμεση προώθηση και υλοποίηση αυτού του έργου. Εκτιμούμε όμως ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, με ενέργειες που θα κάνουμε, θα καταρθώσουμε να βρούμε λύση. Τα εμπόδια που υπάρχουν νομίζω ότι μπορούν να λυθούν και να βρεθεί μία λύση, να μην ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος και να έχει το άγχος αυτό. Τι θα γίνει ο δικός του άνθρωπος όταν θα τελειώσει η ζωή του. Αν αύριο χαθεί ένας άνθρωπος ακόμα που δεν έχει οικογενειακό τάφο και είναι εδώ από τη Δημοτική Ενότητα Γουρνών. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής είναι θα πηγαίνουμε στα όμορα νεκροταφεία των χωριών, στα όμορα κημητήρια των διπλανών χωριών.